Συνεχίσουμε το μάθημά μας από την Καινή Διαθήκη και από την Επιστολή Γαλάτες. Διαβάζουμε από τη σελίδα 1032, έκτο κεφάλαιο, τελευταίο κεφάλαιο και έξι εδάφιο. Σίγμα ταφ 6. Ο δε κατηχούμενος των λόγων, ας κάμνει τον κατηχούντα μέτοχον εις πάντα τα αγαθά αυτού. Μην πλανάστε. Ο Θεός δεν εμπέζεται, διότι ό,τι αν σπείρει ο άνθρωπος, του το θέλει και θερήσει. Διότι ο σπύρον εις την σάρκα εαυτού θέλει θερήσει εκ της σαρκός φθοράν. Αλλά ο σπύρον εις το πνεύμα θέλει θερήσει εκ του πνεύματος ζωήν αιώνιον. Ας μην αποκάμνομεν δε πράττονται στο καλόν, διότι αν δεν αποκάμνομεν θέλομεν θερήσει εν το δέοντι καιρό. Άρα λοιπόν εν όσο έχομεν καιρόν, ας εργαζόμεθα το καλό προς πάντας, μάλλον δε προς τους οικείους της πίστεως. Είδετε πόσον μακράν επιστολήν σας έγραψα με τη χείρα μου. Όσοι θέλουν στην αρέσκωση κατά τη σάρκαν, ούτε σας αναγκάζουσι να περιτέμνηστε, μόνο δια να μην διώκονται δια των σταυρών του Χριστού. Διότι ουδέοι περιτεμνόμενοι αυτοί φυλάτως των νόμων, αλλά θέλουσι να περιτέμνηστε εσείς, δια να έχουσι καύχησιν εις την σάρκα σας. Εις εμέ δε μη γένετε να καυχόμε, ημείς των σταυρών του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, δια του οποίου ο κόσμος εσταυρώθη ως προς εμέ και εγώ ως προς τον κόσμο. Διότι εν Χριστώ Ιησού ούτε περιτομή ισχυητή ούτε ακροβιστία, αλλά νέα κτήσεις. Και όσοι περιπατήσωση κατά τον κανόνα τούτων, ειρήνη επ' αυτούς και έλεος και επί τον Ισραήλ του Θεού. Εις το εξής μη δεις, ας μη δίδει σε με ενόχλησιν, διότι εγώ βαστάζω τα στίγματα του Κυρίου Ιησού εν το σώματί μου. Η χάρις του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού ή μετά του Πνεύματος ημών αδελφοί αμήν. Ολοκληρώνει λοιπόν ο Απόστολος Παύλος, θα έλεγα τη δύσκολη, τη σκληρή μερικές φορές, επιστολή του προς τους Γαλάτες, όπου το κύριο πρόβλημα των Γαλατών ήταν ότι είχαν επηρεαστεί από έτερο ή ψεύδο διδασκαλίες με δύο βασικά χαρακτηριστικά. Να προσθέτουν στο Λόγο του Θεού εκείνα τα οποία ο Θεός δεν θέλει, είτε το Μωσαϊκό νόμο, είτε οποιαδήποτε εντάλματα ή παραδόσεις ανθρώπινες, ή να αφαιρούνε, να χρησιμοποιούν δηλαδή την ελευθερία τους με την οποία προσκλήθηκαν εις αφορμήν και εις αφορμήν της σαρκός. Έτσι λοιπόν αυτά τα δύο τα παρατήρησε, αλλά τώρα μας λέει κάτι που είναι πάρα πολύ σοβαρό, αδελφοί, στο έξι εδάφιο και στο οποίο πρέπει να δώσουμε πολύ μεγάλη σημασία. Ο δε κατηχούμενος των λόγων, ας κάμνει τον κατηχούντα μέτοχον εις πάντα τα αγαθά αυτού. Αυτό δε πολλοί το ερμηνεύουν ότι πρέπει αυτός ο οποιοσδήποτε εργάζεται στο έργο του Θεού να αμείβεται. Όμως δεν είναι αυτό, είναι αυτό που είπε ο Κύριος μας ο Ιησούς Χριστός, και αν θέλετε να το διαβάσουμε είναι σε σελίδα 914, να δούμε το πνεύμα του Χριστού ποιο είναι για τους εργαζόμενους το έργο του Θεού. Ο εργαζόμενος το έργο του Θεού δεν προσμένει ωφέλεια από το έργο του Θεού υλική. Δεν πληρώνεται. Και εξηγεί ο Κύριος μας ο Ιησούς Χριστός, Ιώτα κεφάλαιο 3 εδάφιο, ακριβώς αυτό το οποίο περιγράφει ο Απόστολος Παύλος. Υπάγεται. Ιδού εγώ σας αποστέλω σαρνία εν μέσω λύκων. Μη βαστάζετε βαλάντιον. Μη σακιουρμηδέ υποδήματα και μηδένα χαιρετήσετε κατά την οδόν. Δηλαδή όταν σας στέλνω δεν θα μεριμνάτε για το τι θα κάνετε, ούτε και θα χάνετε το χρόνο σας με λόγια πολλά, με συναντήσεις πολλές, και να μην πηγαίνετε τότε ακριβώς που σας στέλνω, εκεί ακριβώς που σας στέλνω, για να λέτε αυτά ακριβώς που σας λέω. Εις όποια δε οικία εισέρχεστε, πρώτον μεν λέγεται ειρήνη στον οίκον τούτον, και αν μεν είναι εκεί ιός ειρήνης, θα αναπαυθεί επ' αυτόν η ειρήνη σας. Αλλιώς θα επιστρέψει σε εσάς. Και τώρα το κρίσιμο εδάφιο. Εν αυτή δε τη οικία μένετε τρώγοντες και πίνοντες τα παρά αυτόν διδόμενα, διότι ο εργάτης είναι άξιος του μισθού.
μη μεταβαίνετε εξ οικίας εις οικίαν. Αυτό λέει και ο Απόστολος Παύλος. Ο κατηχούμενος των λόγων ας κάμνει τον κατηχούντα μέτοχον εις πάντα τα αγαθά αυτού. Στον εργάτη τι λέει, είναι άξιος του μισθού αυτού, όχι να παίρνει μισθό. Αλλά όταν μπαίνει σε μια οικία και του προσφέρουνε να φάει, μη διστάζει, μη ντρέπεται. Ο κατηχούμενος είναι υποχρεωμένος να του προσφέρει, γιατί τα προσφέρει στον Χριστό, και ο εργάτης είναι υποχρεωμένος να δοξάσει το Θεό, γιατί ό,τι γίνεται, γίνεται για τη δόξα του Θεού. Τι καταδικάζει ο Απόστολος Παύλος? Το παρακάτω, μην πλανάστε. Ο Θεός δεν εμπέζεται, επειδή ό,τι αν σπείρει ο άνθρωπος, του το θέλει θερήσει. Όταν σπέρνεις, εκείνο που έχει σημασία είναι τι σπέρνεις, πού το σπέρνεις, και εξηγεί. Διότι ο σπύρον εις τη σάρκα εαυτού θα θερήσει φθορά. Πού σπέρνεις? Σπέρνεις τη σάρκα σου και τα κρατάς για τον εαυτό σου και θησαυρίζεις επί της γης θησαυρός που θα τα φάει η σκουριά και ο σκόλικας. Πού θησαυρίζεις, τι θησαυρίζεις, πού σπέρνεις, τι σπέρνεις, τι σημαίνει σπέρνω? Σπέρνω και προσδοκώ να θερήσω. Πού σπέρνεις? Σπέρνεις και προσδοκάς να θερήσεις τι? Σπέρνεις για την ικανοποίησή σου, για τη δόξα σου, για την καλοπέρασή σου, για τις φιλοδοξίες σου. Γιατί σπέρνεις? Ή σπέρνεις για τη δόξα του Θεού? Εάν σπέρνεις για τη δική σου σάρκα, εάν δηλαδή εκείνο που σε ενδιαφέρει είναι ο εαυτούλης, όπως λέει η Γραφή, φιλαυτία το ονομάζει αυτό, το βέβαιο είναι ότι θα θερήσει φθορά. Και είναι πάρα πολύ σοβαρό, αδερφοί, γιατί σε αυτό το λάθος πολύ εύκολα μπορούμε να πέσουμε όλοι μας. Τι σημαίνει σπέρνω? Αυτό που έχω στη διάθεσή μου το χρησιμοποιώ μόνο και μόνο για τον εαυτό μου. Εγώ το έχω ζήσει, θα το ξαναπώ, γιατί είναι πάρα πολύ σημαντικό. Και το ξαναλέω για να δείτε πόσο ο Θεός αντιμετωπίζει την κατάσταση. Είχαμε ψάρια, μας είχαν φέρει ψάρια, δεν ήταν δικά μας, μας τα είχαν φέρει. Και επειδή μου αρέσουν τα ψάρια, ένα της λέω, σαν σε αυτό το πιο ωραίο, κράτησε το για μένα. Και μια άλλη φορά είχαν φέρει κρασιά. Και τα κρασιά μου αρέσουν. Όχι ότι πίνω, είμαι πότης, αλλά μου αρέσει το κρασί. Ένα καλό κρασί. Και λέω, σαν σε αυτό, βάλτο στο ντουλάπι, γιατί το θέλω για μένα. Τι έκανα εκείνη τη στιγμή? Έσπειρα στη σάρκα. Το αποτέλεσμα είναι, όταν ήρθα να θερήσω, το μεν ψάρι είχε μυρίσει ολόφρεσκο, το δε κρασί είχε ξυνήσει. Δεν έγιναν την ίδια στιγμή, σε άλλες περιόδους. Δεν έμαθα το πρώτο μάθημα, έμαθα από το δεύτερο. Αν σπέρνουμε για τη σάρκα μας, τότε θα θερήσουμε φθορά. Έρχεται κάτι στη ζωή μας, μας δίνουν, κερδίζουμε κάποια χρήματα. Ποια είναι το να σπείρω στη σάρκα? Θα πάω να ανοίξω ένα μαγαζί μπαρ. Μπαρ θα ανοίξεις εσύ? Ναι, αλλά βγάζει πολλά λεφτά. Και μπαρ θα πας να ανοίξεις? Πού σπέρνεις? Εάν σπέρνω λοιπόν στη σάρκα μου, δηλαδή στις επιθυμίες της σαρκός μου, στις επιθυμίες των οφθαλμών μου, στην αλαζονία του βίου μου, αν σπέρνω σε πράγματα που ικανοποιούν τη σάρκα μου, που έρχεται η σάρκα μου και χαίρεται με αυτό το οποίο σκοπεύω να κάνω και να κερδίσω, να θερήσω, το βέβαιο για το χριστιανό μόνο, το βέβαιο είναι ότι αυτός ο χριστιανός θα θερήσει φθορά. Φθορά θα θερήσει. Δεν γλιτώνεις από αυτό. Γιατί δεν ευαρεστείται ο Θεός. Έχουμε πει πάρα πολλές φορές, και επιτρέψτε μου να το πω μια φορά ακόμη, ότι για να λατρεύουμε ευαρέστως τον Θεό, μόνο με εδώ, με σεμνότητα. Τι σεμνότητα? Πρώτα εξωτερική.
Δεν μπορείς να πεις είμαι χριστιανός και αφήνεις τα μπράτσα σου έξω να δούνε τα ποντίκια σου. Φοράς ένα παντελόνι μέχρι τη μέση και λες και φαίνεται το μισό σποπό σου. Και λες είμαι χριστιανός. Δεν είσαι χριστιανός. Σπέρνεις τη σάρκα. Τα θερήσεις φορά. Και δεν λες μα γιατί δεν μου πάνε καλά τα πράγματα. Γιατί σπέρνεις τη σάρκα. Ή μια κοπέλα φοράει το μίνι. Γιατί να δείξει τα ωραία της πόδια. Τι δείχνεις. Τι δείχνεις, είσαι φως του Χριστού, δείχνεις τον Χριστό ή δείχνεις τα κάλλη σου. Να μην στολίζουν λέει τον εαυτό τους με ιδιαίτερες κωμώσεις. Είναι σεμνός ο άνθρωπος του Θεού πρώτον στο σώμα. Αυτό που δείχνει είναι η εδώ, είναι η ευλογία, είναι η αγάπη του στο Χριστό. Μπαίνουμε μέσα στην εκκλησία, δεν μασάμε τσίχλες, αμου αμου σαν κατσίκια. Δεν καθόμαστε σταυροπόδι, δεν είμαστε σε καφενείο. Πώς παίρνουμε αδερφοί. Θα θερήσεις φθορά αδερφέ μου και αδερφούλα μου. Μέσα στην εκκλησία υπάρχει φόβος Θεού, ερχόμαστε να συναντήσουμε τον Κύριο. Δεν βάφουμε τα μαλλιά μας ξανθά για να γίνουμε τι είναι 50 χρονών γυναίκα, 60, 70 πόσο είναι και βάφει τα μαλλιά της κατάξαντα για να φαίνεται 20 χρόνια νεότερη. Πώς παίρνεις. Εάν σπέρνεις τη σάρκα θα θερήσεις φθορά. Και δεν το λέω για να πω για κάποιον κάτι. Ο Θεός γνωρίζει την καρδιά μου τώρα. Με πόνο το λέω. Δεν θέλω να θερίζουμε φθορά. Αλλά δεν είναι μόνο η σεμνότητα στην εξωτερική εμφάνιση. Η σεμνότητα είναι μετά στην ψυχή, στην καρδιά. Τι θέλεις. Έχω ακούσει και θέλω να πλουτίσω. Δεν ξέρεις ότι όσοι θέλουν να πλουτούν, να πλουτίζουν παίρνουν σε πειρασμούς μεγάλους. Θυμάστε πως το λέει στον Τιμόθεο. Όσοι θέλουν, να σας το διαβάσω μια φορά ακόμη, όσοι θέλουν να πλουτώσει πίπτουν εις πειρασμών και παγίδα και εις επιθυμίας πολλάς ανοήτους, βλαβεράς ήτενε σβηθίζους τους ανθρώπους εις όλεθρον και απώλειαν, διότι η ρίζα πάντων των κακών είναι η φυλαργυρία, την οποία την εσωρεγόμενη απεπλανήθησαν εκ της πίστεως και διεπέρασαν τους εαυτούς τους με οδύνες. Ξέρετε τι θα πει οδύνες? Οδύνες εγκυμονούσεις, με οδύνες πολλούς. Πώς παίρνεις. Σπέρνεις την απόλαυση, στην καλοπέραση, στη μεγαλοπρέπειά σου, το να είσαι δημοφιλής, πού σπέρνεις. Και άσε που μπαίνουμε μετά και στα παιδιά μας. Και τα παιδιά μας θέλουμε να τα κάνουμε μανεκέν. Θυμάμαι είχα πάει στη θάλασσα με την Άννα, σπάνια πάω, το πρωί πάω και ήταν εκεί μια κυριούλα γιαγιά με ένα κοριτσάκι. Και αυτό το κοριτσάκι έτρεχε γαριδάκια. Μη τρως παιδί μου γαριδάκια λέει. Πώς θα γίνεις μοντέλα. Και καθόμαστε στην Άννα και την ακούγαμε. Τι φιλοδοξείς για τα παιδιά σου. Να είναι πριγκίπισσα, να είναι κούκλα, να είναι μοντέλο ή να είναι ένα ευλογημένο παιδί του Θεού. Πώς παίρνεις να το κάνεις ευλογημένο παιδί του Θεού ή να το κάνεις μια κουκλίτσα μπάρμπι λέει. Είδες λέει η κόρη μου είναι, το έχω ακούσει και αυτό. Πολλά έχω ακούσει. Την κόρη μου λέει την έκανα μπάρμπι. Της έβαψα τα μαλάκια της, την έκανα έτσι μπάρμπι είναι. Κάτσε ρε παιδί μου. Πώς παίρνεις. Γιατί σπέρνουμε στον εαυτό μας, σπέρνουμε στην οικογένειά μας, σπέρνουμε στη γυναίκα μας, σπέρνουμε στον άντρα μας, σπέρνουμε στην εκκλησία. Τι σπέρνεις. Ας παίρνεις τη σάρκα σου, δεν γλιτώνεις, με το Θεό δεν μπορείς να παίξεις. Ο Θεός να μας φυλάει. Ξέρετε γιατί? Γιατί η καρδιά όλων μας είναι απατηλή, υπερπάντα και σφόδρα διεφθαρμένη. Όλοι παθαίνουμε την πλάκα μας. Όλοι. Και επειδή έχω μεγαλώσει παιδιά, μεγαλώνω και εγγονάκια, το έχω καταλάβει αυτό. Αλλά πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί μέσα στην εκκλησία, μέσα στην οικογένειά μας, μέσα στο σπίτι μας. Δεν μπορείς τώρα το κοριτσάκι σου να του φοράς σορτσάκι γιατί κάνει ζέστη. Πώς θα γίνει, πότε θα του το βγάλεις. Δεν θα βγει ποτέ, θα μεγαλώσει και θα έχει μάθει να μεγαλώνει έτσι. Είναι πολύ σημαντικό αδερφοί μου,
πού σπέρνουμε, και σπέρνουμε και με την καρδιά μας, τις επιθυμίες της καρδιάς μας. Πρέπει να είμαστε όμορφοι, τα παιδιά μας να είναι όμορφα, αλλά όμορφα στο σώμα, στην ψυχή και στο πνεύμα ενώπιον του Θεού. Να τα φροντίζουμε, να φροντίζουμε τη διατροφή τους, να φροντίζουμε τη μόρφωσή τους, να φροντίζουμε την ευσέβειά τους, να φροντίζουμε την υπακοή τους, να φροντίζουμε την προσευχή τους. Αν τώρα με το παιδί σου δεν το έχεις μάθει να διαβάζεται μαζί του με το Λόγο του Θεού από μικρό, θα το μάθεις μεγάλο? Δεν μαθαίνει μεγάλο. Αν το παιδί σου το έχεις μάθει να προσεύχεται πρωί, βράδυ, θα το μάθεις μεγάλο? Δεν μαθαίνει μεγάλο. Από μας εξαρτώνται, και παραλαμβάνω αυτό που λέει ο Λόγος του Θεού, ο Θεός δεν εμπέζεται. Ό,τι σπέρνεις, πού το σπέρνεις? Στον εαυτό σου, στα παιδιά σου, στη γυναίκα σου, στον άντρα σου, στο σπίτι σου, πού το σπέρνεις? Ό,τι σπέρνεις τελειωμένο, αυτό θα θερήσεις. Εάν σπέρνεις στη σάρκα σου, στην επιθυμία δηλαδή τη σαρκός σου, θα θερήσεις φθορά. Αν όμως παίρνεις το Πνεύμα το Άγιο, και τι σημαίνει το Πνεύμα το Άγιο? Το Πνεύμα το Άγιο μας οδηγεί στο Λόγο του Θεού, μας οδηγεί σπάσαν την αλήθεια, μας οδηγεί σε φόβο Θεού. Τότε θα θερήσεις το καλύτερο, ζωή αιώνιο. Ξέρετε τι θα πει, αδέλφια μου, το έχω ζήσει, όχι εγώ προσωπικά. Το έχω δει να μεγαλώνουμε δύο οικογένειες μαζί τα παιδιά τους, να μην λογαριάζει ο ένας το φόβο του Θεού, το Λόγο του Θεού, και ο άλλος να είναι πάνω στο Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού. Όχι με υπερβολές, με φανατισμούς. Όχι, γιατί αυτό είναι χειρότερο από όλα, είναι και πάλι προσθέτουμε. Θα το ξυπνάω στις 3 η ώρα το παιδί μου να προσεύχεται. Δεν μπορεί τώρα να το ξυπνάς το παιδί στις 3 η ώρα να προσεύχεται. Εδώ εσύ δεν μπορείς. Αλλά με σοφία και με σύνεση, όχι με φανατισμούς και με ακρότητες, αλλά με υπακοή στο Λόγο του Θεού. Και μετά μεγαλώνουν τα παιδιά, τα μένα είναι κατσίκια, τα δε είναι πρόβατα. Γιατί? Οι γονείς φταίνε. Γιατί έσπερναν στη σάρκα τους. Στη σάρκα τους έσπερναν. Και όταν δουν το λάθος, το κακό αυτό, το μεγάλο που έκαναν, τότε έχουν λύση. Πάνε στον Κύριο, μετανοούνε και λένε: Κύριε, έκανα λάθος. Έσπειρα στα παιδιά μου, έσπειρα στη γυναίκα μου, έσπειρα στον άντρα μου, έσπειρα στον εαυτό μου, στη σάρκα μου, και τώρα βλέπω φθορά. Συγχώρεσέ με, ελέησέ με, και σταματάω να έχω αυτή την νοοτροπία. Το Ευαγγέλιο του Χριστού μας μαθαίνει την γένουσα διδασκαλία, μας διδάσκει την νοοτροπία του χριστιανού και την πρακτική του χριστιανού. Όλα μας τα διδάσκει. Έκανα λάθος. Δεν θα το διορθώσει ο Θεός? Εάν εξομολογηθείς και παραιτηθείς από την νοοτροπία και την πρακτική αυτή, τότε θα σε ελεήσει ο Θεός. Αν όμως δεν παραιτηθείς, τότε δεν θα σε ελεήσει ο Θεός. Γι' αυτό, αδερφοί αγαπητοί, να διακρίνουμε στη ζωή μας, στην καθημερινότητά μας, στη δουλειά μας, στον τρόπο που οδηγούμε, στον τρόπο που ζούμε, πού σπέρνουμε. Αν σπέρνουμε στη σάρκα, θα θερήσουμε φθορά. Αν σπέρνουμε στο Πνεύμα το Άγιο, και παραλαμβάνω, το Πνεύμα το Άγιο, αδερφοί αγαπητοί, είναι ο παράκλητος, το Πνεύμα της αληθείας που μας οδηγεί σπάσα την αλήθεια, που μας φέρνει μέσα στο Λόγο του Θεού, που μας θυμίζει το Λόγο του Θεού, που ελέγχει τον κόσμο και εμάς περί αμαρτίας, περί δικαιοσύνης, περί κρίσεως. Και τέλος, είναι ο σεμνός άνθρωπος, είναι ταπεινός, δεν έχει αλαζονία, δεν περιφρονεί, δεν μιλάει άσχημα. Και ένας άνθρωπος μπορεί να έχει περηφανευτεί και να μην το έχει καταλάβει. Συνήθως έτσι γίνεται. Όσες φορές έχω υπερηφανευτεί, και εγώ υπερηφανευτεί πολλές φορές, δεν το καταλαβαίνω. Πώς το καταλαβαίνω? Από τα συμπτώματα. Τα συμπτώματα είναι πρώτον παράπονο. Γιατί δεν κάνουν οι άλλοι αυτό που θέλω εγώ. Δεν κάνουν οι άλλοι έτσι πως το θέλω εγώ. Δεν με καταλαβαίνουν και δεν καταλαβαίνουν και τίποτα στο τέλος τέλος. Πρώτα παράπονο, ύστερα πίκρα. Αμέσως.
να ψάξω να βρω το κακό. Όχι, το καλό δεν ψάχνω να βρω. Και κατηγορούμε και κατακρίνουμε γιατί η καρδιά μας χάλασε, επειδή περηφανευτήκαμε. Δεν είναι έτσι. Για κοίταξε τα δικά σου τα παιδιά, κοίταξε τα παιδιά της εκκλησίας, κοίταξε την εκκλησία, κοίταξε να δεις τι λένε και τι κάνουν. Και κάτι λάθος να έχει γίνει. Θα φροντίσω να το διορθώσω. Δεν θα φροντίσω να το φανερώσω. Θα γίνω σαν το χαμ του σαν το χαμ του Νόε, που έδειξε την ασχημοσύνη και έγινε δούλος των δούλων των αδελφών του. Εμείς καλύπτουμε, δεν αποκαλύπτουμε, δεν προσβάλλουμε. Είναι ταπεινός λοιπόν, έχει πνεύμα πράο, ησύχιο, το στόμα του είναι κλειστό, η καρδιά του είναι καθαρή, η συνείδησή του είναι αγαθή, είναι συγχωρητικός, είναι μακρόθυμος, δικαιολογεί τα πάντα, ανέχεται τα πάντα, υποφέρει τα πάντα, πιστεύει τα πάντα. Το πρώτο λοιπόν χαρακτηριστικό για να λατρεύουμε, το έχουμε πει πολλές φορές, αλλά θα το λέω, τι να κάνω, γιατί έτσι πρέπει. Ο Απόστολος Παύλος και ο Απόστολος Πέτρος λέει, είναι καλό να επαναλαμβάνω τα ίδια, αν και φαίνεται οχληρό, αλλά είναι ασφαλές. Σεμνός λοιπόν στο σώμα, τι δείχνεις, στην ψυχή, τι θέλεις, στο πνεύμα, τι κάνεις. Και ο άσεμνος ποιος είναι, σκάνδαλο, σκανδαλίζει, ερεθίζει, φέρνει ταραχή, φέρνει διχοστασία, φέρνει αποστασία. Ενώ ο σεμνός τι φέρνει, οικοδομή και ειρήνη. Όπου περνάει υπάρχει η ευωδία του Χριστού. Σεμνός άνθρωπος σε αυτά που δείχνει, σε αυτά που θέλει και σε αυτά που κάνει. Και τέλος με ευλάβεια. Δηλαδή το α και το ω στη ζωή μας είναι ο Λόγος του Θεού. Αν ο Κύριος μας ο Ιησούς Χριστός εισηκούστη δια την ευλάβεια αυτού, εμάς γιατί να μας ακούσει ο Θεός, για ποιο λόγο, για την έλλειψη του φόβου του Θεού, για την αγένειά μας, για την ασέβειά μας, για τις επιθυμίες μας? Δεν θα μας ακούει. Θα προσευχόμαστε, όταν προσευχόμαστε από ανάγκη. Δεν προσευχεί το χριστιανός από ανάγκη, από αγάπη προσεύχεται. Δοξάζει το Θεό. Με ευλάβεια λοιπόν, με ιδιαίτερη προσοχή, με ιδιαίτερη φροντίδα στην υπακοή του Λόγου του Θεού, στη λεπτομέρεια. Αν θέλεις να σπέρνεις δηλαδή στο πνεύμα και να θερίζεις ζωή αιώνιο. Και ας μην αποκάμνουμε να σπέρνουμε στο πνεύμα, να πράττουμε το καλό. Προς πάντας, ιδιαιτέρως δε προς τους οικείους της πίστεως. Και έρχεται τώρα προσωπικά ο Απόστολος Παύλος για την επιστολή που γράφει. Δέστε πόσο μεγάλη επιστολή σας έγραψα με το ίδιο μου το χέρι. Ο Παύλος δεν έβλεπε καλά, έτσι υποθέτουν οι περισσότεροι μελετητές. Γι' αυτό έγραφε και αλλού, λέει, με μεγάλα γράμματα. Τώρα κάθισα και έγραψα, γιατί το λέει με το ίδιο μου το χέρι? Γιατί πόναγε μέσα του. Πόναγε μέσα στην ψυχή του, γιατί έβλεπε πιστούς ανθρώπους για τους οποίους είχε κοπιάσει να χάνονται είτε από τον νόμο, είτε από την ελευθεριότητα. Είτε δηλαδή από το φανατισμό, είτε από το δεν πειράζει. Δεν πειράζει τούτο, δεν πειράζει εκείνο, δεν πειράζει τ' άλλο. Πώς δεν πειράζει? Πώς δεν πειράζει? Δεν πειράζει να είμαι παραβάτης του Λόγου του Θεού. Δεν πειράζει να είμαι ασεβής. Δεν πειράζει να είμαι κοσμικός. Δεν πειράζει να είμαι άσεμνος. Και πειράζει και καίει. Δέστε πόσο μεγάλη επιστολή σας έγραψα, γιατί καίγεται η ψυχή μου.
Όσοι όμως θέλουν να αρέσκουν κατά τη σάρκα, ποιοι είναι αυτοί? Αυτοί που θέλουν να είναι δημοφιλείς. Θέλει να είναι οι εξυπνάκηδες, να λένε και να λένε οι άλλοι, καλά τα λέει αυτός. Όχι μέσα από το Λόγο του Θεού. Ξέρεις τι θα πει να θέλεις να είσαι δημοφιλής, να θέλεις να αρέσεις στους ανθρώπους? Εάν, λέει ο Παύλος, ήθελον να ήρεσκον εις τους ανθρώπους, δεν θα ήμουνα δούλος Θεού. Θα γίνω δούλος ανθρώπων, γιατί θέλω να αρέσω σε ανθρώπους. Δεν μπορείς να είσαι δούλος Θεού και να ενδιαφέρεσαι να αρέσεις τους ανθρώπους. Όταν μιλάς το Λόγο του Θεού, στους ανθρώπους δεν θα γίνεσαι αρεστός. Τι να κάνουμε, δεν γίνεσαι αρεστός. Το να κάνεις ένα ευαγγελιστικό κήρυγμα και να μιλήσεις δια Πνεύματος Αγίου για την αγάπη του Χριστού είναι εύκολο. Το να πεις όμως αυτά που θέλει ο Θεός να ζούμε στην καθημερινότητά μας είναι δύσκολο. Δεν είσαι δημοφιλής. Δεν θα είσαι αρεστός. Δεν θα αρέσεις στους ανθρώπους. Αλλά θα αρέσεις στο Θεό όμως. Γιατί ο Θεός τα έχει γράψει και εσύ διαβάζεις αυτά που έχει γράψει ο Θεός. Και εμάς μας ενδιαφέρει να αρέσουμε στο Θεό. Μόνο στο Θεό. Όσοι θέλουν να αρέσκουν κατά τη σάρκα, να είναι δημοφιλείς στους ανθρώπους, αυτοί σας αναγκάζουν να μπείτε στον νόμο που αυτοί λένε, και λέω είτε στον νόμο του Μωυσή, επαναλαμβάνω, είτε στον νόμο το δικό τους, που δεν το λέει το Ευαγγέλιο, γιατί μόνο και μόνο για να μην διώκονται αυτοί για τον Σταυρό του Χριστού, δηλαδή για τη θυσία. Καθώς λέει ο Λόγος του Θεού, παραστήσατε τα σώματά σας θυσία ζώσα. Δεν είναι θυσία με το να φοράς ένα παντελόνι και να φαίνει το ποπό σου. Δεν είναι θυσία ζώσα το να φοράς πράγματα, πώς το λένε, πολυτελή, αλλά και extreme, ακραία. Δεν παριστάνεις το σώμα σου θυσία ζώσα. Νομίζεις ότι είσαι χριστιανός, δεν είσαι. Δεν παριστάνεις το σώμα σου θυσία ζώσα όταν δείχνεις χέρια, πόδια και ό,τι άλλο δείχνεις. Δεν είναι στη θυσία ζώσα. Θέλεις να δείχνεις τους ανθρώπους, να σε βλέπουν οι άνθρωποι και να παρακολουθούν, να κοιτάνε και να θαυμάζουν. Όσοι επαγγέλλονται θεοσέβεια, θέλουν να τους βλέπουν οι άνθρωποι και να τους βλέπουν οι άνθρωποι και να βλέπουν το Χριστό, να δοξάζεται το Θεός στη ζωή τους. Μόνο ο Θεός να δοξάζεται στη ζωή τους. Όσοι λοιπόν θέλουν να αρέσκουν, σας αναγκάζουν, γιατί δεν θέλουν να διώκονται για το Σταυρό του Χριστού, για τη θυσία του Χριστού. Ελεύθεροι, κάντε ό,τι θέλετε, όπως θέλετε, ό,τι θέλετε. Η χάρις του Θεού τα σκεπάζει όλα. Δεν βλέπει η χάρις του Θεού το εξωτερικό. Πόσες φορές δεν μου το έχουν πει αυτό? Όμως το Ευαγγέλιο τι λέει? Θέλω οι γυναίκες να στολίζονται με εδώ σεμνότητα, με σοφροσύνη, σοφία και σύνεση. Να μην στολίζουν τους εαυτούς τους με διαμάντια, πυρλάντια, με πολυτελείς ενδυμασίες. Θέλω οι άντρες να σηκώνουν χέρια καθαρά, να μην παίρνουν, να μην εποφελούνται από την παράβαση και την αμαρτία. Να γίνουμε σαν το Βαλάμ. Μη γίνει το τέτοιο πράγμα. Από την παράβαση και από την αδικία που είναι αμαρτία, δεν θέλουμε κέρδη εμείς. Εμείς κέρδη θέλουμε από το χέρι του Θεού. Θέλουμε από τη χάρη του Θεού. Έχω μια χρυσή εικόνα, δώστε μου, θα πάρω το χρυσάφι. Και λοιπόν τι έγινε? Ναι, είναι ανάθεμα. Θα γίνει κατάρα στο σπίτι σου. Δεν μπορείς να ωφελείσαι από θέματα αμαρτίας. Θα πάω να ανοίξω ένα κλαμπ. Με φαντάζεστε να πάω να ανοίξω ένα κλαμπ? Πλάκα θα έχει. Ναι, αλλά ξέρετε πώς θα βγάλω? Τα μάτια μου θα βγάλω. Τι θα βγάλω? Ο Θεός να μας φυλάει, αδερφοί. Ο Θεός θέλει, ο Χριστός θέλει να παραστήσουμε τα σώματά μας θυσία
ζώσα, αγία, ευάρεστο εις το Θεό, και αυτή είναι η λογική σας λατρεία. Έτσι λατρεύεις το Θεό μόνο. Αλλιώς κάνεις πλάκα στο Θεό. Και στο Θεό δεν μπορούμε να κάνουμε πλάκα, στον εαυτό μας κάνουμε, θα πάθουμε πλάκα. Δεν μπορούμε να παίζουμε. Δεν λογαριάζω καθόλου το σταυρό του Χριστού. Αλλά ο Χριστός ήρθε και σταυρώθηκε για σένα. Έγινε κατάρα για σένα. Έγινε όνειδος για σένα. Τον ξεφτυλίσανε, τον δύρανε για σένα. Και εσύ δεν δέχεσαι για αυτόν να κάνεις το θέλημά του. Δεν δέχεσαι να κάνεις το θέλημά του για αυτόν. Διότι ούτε αυτοί που λένε στους άλλους τι να κάνουν, οι ίδιοι τα κάνουν. Μιλάει τώρα για τους νομικιστές. Να κάνετε, να κάνετε, να κάνετε. Ούτε οι περιτεμνόμενοι φυλάτε τον νόμο, αλλά θέλουν να περιτέμνεστε εσείς για να έχουν καύχυση πού? Στη σάρκα σας. Να σας πω ποια είναι η καύχυση στη σάρκα σας. Έχω μια ωραία γυναίκα και της λέω, βγάλ τα όλα έξω να δουν τι γυναίκα έχω. Το έχετε δει αυτό? Πολλές φορές. Πολλές φορές το έχω δει. Έχεις μια ωραία κόρη και να συντηθείς, να γίνεις μοντέλο. Καυχόνται πού? Στη σάρκα του. Μην καυχέσαι στη σάρκα του ανθρώπου, της γυναίκας σου, του άντρα σου. Να καυχέσαι στη δόξα του Θεού, ο καυχόμενος στον Κύριο να καυχάται. Δεν θα καυχόμεθα στη σάρκα του άλλου, ούτε στη σάρκα τη δική μας. Αυτοί λοιπόν θέλουν να κάνουν αυτό που τους λες για να καυχόνται στη σάρκα τους. Είναι φοβερό να θέλεις να καυχέσαι στη σάρκα της κόρης σου, του γιού σου, της γυναίκας σου, του αδελφού σου, της εκκλησίας. Εμείς είμαστε μοντέρνα εκκλησία. Εμείς δεν τα λογαριάζουμε αυτά. Αυτά είναι παλιωμοδίτικα. Εσείς είσαστε έτσι. Αυστηροί πολλοί είσαστε. Δεν είναι θέμα, αδερφή, αυστηρότητος. Είναι θέμα ευλάβειας, είναι θέμα σεμνότητος, υπακοής του Λόγου του Θεού για να θερίζουμε ζωή αιώνιο. Τι με νοιάζει εμένα, θα έλεγε κανείς, δεν το λέω. Αν τώρα εσύ τη γυναίκα σου τη θέλεις πασαρέλα, τι να σου κάνω. Όμως πονάω, λυπάμαι, γιατί ξέρω ότι το μέλλον θα είναι τραγικό. Θυμάμαι, ήταν ένα ζευγάρι, πολύ καλά αδέρφια, είχαν πιστέψει. Αναγεννηθήκανε, βαφτιστήκανε με Πνεύμα Άγιο, πηγαίναμε μαζί σε προσευχές. Ήταν στην ηλικία, πιο μικρή από εμάς λίγο. Κάποια στιγμή έπαψαν να έρχονται στην εκκλησία. Τη γυναίκα τη βλέπω στο δρόμο. Αδερφή μου, λέω, τι κάνεις? Δεν τη γνώρισα. Δεν τη γνώρισα. Βαμμένη, τα μαλλιά της, μίνι, παντελόνια, ό,τι θέλεις. Τι κάνεις? Και ξέρετε τι μου είπε? Ελευθερώθηκα. Λέω, από τι ελευθερώθηκες? Από τη σκληρότητα της εκκλησίας. Τι είναι αυτά που λες, αδερφή? Και σκέφτηκα και λέω, Θεέ μου, συγχώρεσέ τη, γιατί θα έχει κακό τέλος. Την είδα μετά από 1,5 χρόνο περίπου. Μαύρη και άραγνη. Τι έχεις? Με έδιωξε ο άντρας μου. Γιατί βρήκε άλλη? Δεν μπόρεσες να τον κρατήσεις τόσο όμορφη που έγινες? Δεν μπόρεσες να τον κρατήσεις τον άντρα σου? Μα αν προσπαθείς έτσι να κρατήσεις τον άντρα σου, θα βρει πιο ωραία από σένα. Τον άντρα σου θα τον κρατήσεις με τις προσευχές σου, με τη θεοσέβειά σου, με την ευγένειά σου, με την ευλάβειά σου, με την τρυφερότητά σου, με την αγάπη σου, και αντίστροφα.
Το Θεός να μας φυλάει, αδερφοί. Και βέβαια και το τέλος ήταν ακόμη χειρότερο, δεν θέλω να το αναφέρω. Ξέρετε γιατί ελευθερώθηκε? Της λέω, πώς ελευθερώθηκες? Γιατί πήγα σε άλλη εκκλησία. Αλλά ο δόξα στο Θεό, πήγε στον Χριστό. Ναι, μου λέει, και εκεί είμαστε όπως θέλουμε. Όχι καλόγριες, με άσπρα μαλλιά, με γκρίζα μαλλιά, με φουστάρες μέχρι εκεί. Λέω, αυτό έβλεπε στην εκκλησία? Στην εκκλησία έβλεπε τα γκρίζα μαλλιά, τις φουστάρες, τι άλλο μου είχε πει, ή το Χριστό έβλεπε? Και νομίζεις ότι τώρα που λες ότι είσαι ελεύθερη, γιατί κάνεις ό,τι θέλεις, ζεις όπως θέλεις και ντύνεσαι όπως θέλεις, ότι θα σου γίνει καλό στη ζωή σου? Έφυγε θυμωμένη. Όταν την ξαναείδα έκλαιγε. Και όταν την ξαναείδα, ο Θεός να μας φυλάει, αδερφοί. Μόνο όποιον ο Χριστός ελευθερώσει είναι ελεύθερος. Μόνο όταν ο Χριστός σου κόψει το τσιγάρο δεν θα ξανακαπνίσεις. Δεν το κόβεις επειδή εγώ σου λέω και βάζω το εγώ για να πάρω εγώ το βάρος. Επειδή σου λέω μην καπνίζεις. Και επειδή σου είπα μην καπνίζεις, εσύ μπορείς να μην καπνίσεις? Θα έρθω με σπίτι σου και θα βλέπω αν καπνίζεις? Μόνο ο Χριστός θα σε ελευθερώσει από το τσιγάρο, θα σε ελευθερώσει από τη φιλαρέσκεια, θα σε ελευθερώσει από τα ψέματα, θα σε ελευθερώσει από τα πάθη σου, θα σε ελευθερώσει από τις συνήθειές σου, από τις φιλοδοξίες σου, από τις περηφάνειες σου. Μόνο που όταν ο Χριστός ελευθερώνει, αυτή η ελευθερία είναι επώδυνη. Πονάς. Ταλαιπωρία, αποτυχία, δυστυχία. Και γιατί το κάνει ο Θεός? Μήπως και μετανοήσουμε? Μήπως και επιστρέψουμε? Γιατί να πονέσουμε? Ενώ είναι τόσο εύκολο να αγαπάμε τον Χριστό, να κάνουμε το θέλημά Του και να μας ευλογεί ο Χριστός. Έτσι δεν είναι, αδερφοί? Γιατί να ταλαιπωρούμεθα, και μάλιστα από τη δική μας την ευθύνη? Γιατί θέλουμε να είμαστε δημοφιλείς. Κάνω κοκοράκι στα μαλλιά μου εδώ για να είμαι δημοφιλής. Θα κάνω και έτσι τα μαλλιά μου, θα τα κάνω και έτσι τα μαλλιά μου, θα κουρευτώ και από εδώ, θα κουρευτώ και από εκεί. Γιατί σπέρνεις τη σάρκα? Τώρα και το καινούργιο κόμμος για τα παιδιά μας στο σχολείο ταλαιπωρούνται. Των κοριτσιών είναι, ξυρίζονται γουλί εδώ και τα μαλλιά τους θα φέρνουν από εκεί. Τι καράγκιο ζηλίκια είναι αυτά? Τι πράγματα είναι αυτά? Και τα παιδιά μας ζουν σε αυτό το περιβάλλον. Όταν λοιπόν το παιδί σου ζει σε ένα τέτοιο σχολείο, τώρα ξέρετε με τι πόνο ψυχή σας μιλάω, μου έρχεται να βάλω τα κλάματα. Όταν το παιδί σου ζει σε ένα τέτοιο περιβάλλον, και θα ζήσει και πιο πολύ σε τέτοιο περιβάλλον, εσύ το σπρώχνεις σε αυτό το περιβάλλον για να είσαι, να λένε το παιδί σου είναι κούκλα? Αυτό θέλεις? Και να το δεις μετά πανούκλα? Αυτό θέλεις? Ο Θεός να μας φυλάει. Ο Θεός να μας φυλάει, αδερφοί μου. Αλλά και εμείς να φυλάμε τον εαυτό μας, αδερφοί μου. Γιατί η καρδιά μας είναι απατηλή, περπάντα και σφόδρα διεφθαρμένη. Θέλει ο άλλος να σε κάνει δούλο του. Το καταλαβαίνεις? Να σε κάνεις, να το πω πιο σωστά και συγχωρέστε με, σαν τα μούτρα του. Για να είσαι ελεύθερη. Βάφω τα μαλλιά μου λίγο. Γιατί ρε παιδάκι μου το τα βάφεις λίγο? Ναι, αλλά βάζω βότανα. Μα γιατί τα βάφεις λίγο? Δεν είναι ωραία τα μαλάκια σου που σου δώσε ο Θεός? Τώρα βάλεις βότανα πάνω? Τώρα γιατί σας τα λέω αυτά, ξέρω εγώ. Ο Θεός να με λύσει. Αλλά τα λέω με πολύ πόνο, αδερφοί. Γιατί δεν θέλω καμία μάνα να τη δω μετά από 3 χρόνια, αν δεν έχει έρθει ο Κύριος, και να κλαίει. Έχω δει να κλαίνε. Έχω δει να πονάνε. Φόραγε, λέει, φοράει, πώς το λέγανε τότε, φοράει το κοντό το παντελόνι. Λέει, όχι, το κοντό το παντελόνι, το... Πώς?
Όχι τόσο κοντό. Βερμούδα. Βερμούδα. Λέω, καλά, και το δέχεσαι μέσα στο σπίτι σου να φοράει βερμούδα? Τι θα γίνει στη συνέχεια? Αλλά ξέρετε ποιο είναι το κακό? Και η μάνα φοράει βερμούδα. Και όταν και η μάνα φοράει βερμούδα, άντε μετά να βγάλεις άκρη. Και τρελαίνονται οι γυναίκες. Σήμερα είδα μια γυναίκα, ίσως γι' αυτό σας τα λέω, πεντάρα, που χοντρήσα τη γυναίκα μου πιο χοντρή ακόμη. Κάνει δίαιτα όμως η γυναίκα μου, κάνει δίαιτα. Πιο χοντρή ακόμη, με ένα καυτό σόρτς. Τα πόδια της ήταν έτσι από την, πώς τη λένε, την κυταρίτιδα εκείνη, και κοίταγα καλά καλά. Και κοίταγε και η γυναίκα μου μαζί. Πρόσεχε, της λέω, κοίτα, κοίτα την. Μα το χάνει το μυαλό της. Το χάνει το μυαλό της. Βλέπω έναν άλλον άντρα στην ηλικία μου πάνω κάτω. Καράφλα είχε πάρει τα μαλλιά από εδώ, τα είχε βάλει από εκεί και τα είχε βάψει σαν κοράκι κατάμαυρα. Και καμάρωνε. Και κοίταγε και τα κοριτσάκια. Αλλά ξέρετε ποια κοριτσάκια κοίταγε? Αυτά που ντύνονται για να τα κοιτάει. Έτσι ντύνονται, για να τα κοιτάει. Όχι όμως στην εκκλησία, αδερφοί μου. Όχι στην παρουσία του Θεού. Ο Θεός να μας βοηθήσει. Αμήν. Ο Θεός να μας βοηθήσει. Ξέρετε πόσο σημαντικό στη ζωή μας είναι η καλή συνέχεια? Να έχουμε καλή συνέχεια στα παιδιά μας, στα εγγόνια μας, στη ζωή μας. Όταν σπέρνεις τη σάρκα, το πρώτον θα σε ζηλεύει ο άντρας σου. Και βεβαίως δεν θα σε καμαρώνει. Όταν σπέρνεις τη σάρκα θα φτάσεις στην αμαρτία. Ο Θεός να μας φυλάει. Εις εμέ, λέει ο Παύλος, μη γέννητο να καυχηθώ σε οτιδήποτε άλλο εκτός από τη θυσία του Χριστού. Γιατί? Γιατί με τη θυσία του Χριστού ο κόσμος σταυρώθηκε για μένα και εγώ σταυρώθηκα για τον κόσμο. Και το ερώτημα είναι ένα: εσύ σταυρώθηκες για τον κόσμο? Ο κόσμος σταυρώθηκε για σένα? Είσαι νεκρός για τον κόσμο ή βουρδουλουκιάζεις? Ξέρεις τους βουρδούλακες, έτσι σου έλεγε η γιαγιά μου. Βουρκόλακες, έλεγε, βουρδουλακιάζουμε. Και αρχίζουμε να μας αρέσει ο κόσμος. Σ' αρέσει ο κόσμος? Δεν πέθανε ο κόσμος για σένα? Δεν πέθανες εσύ για τον κόσμο και έρχεσαι στην εκκλησία? Μην ξανάρχεσαι, ρε παιδί μου. Καλύτερα να μην ξέρεις παρά να ξέρεις και να κάνεις αυτά που κάνεις. Εάν γνωρίζεις πολλά, πολύ θα δαρθείς. Αν γνωρίζεις λίγα, λίγα θα δαρθείς. Αλλά θα δαρθείς. Δεν μπορεί να έχεις τον κόσμο μέσα σου και να λες, θα γονατίσω τώρα να προσευχηθώ, θα πληρωθώ με Πνεύμα Άγιο, θα μου μιλήσει ο Κύριος. Αν σου μιλήσει ο Κύριος, χάθηκες. Αλλά είναι τόσο καλός που δεν πρόκειται να σου μιλήσει. Θυμάμαι στην καινούργια στην πίστη πηγαίναμε στο Στρατόνι και ήταν το Στρατόνι μια εκκλησία σε ένα υπόγειο. Πολύ παρουσία Θεού, η ευλογία του Θεού. Και μου λέγει, Άννα, δεν μπαίνω μέσα, κάτσε να μετανοήσω. Γιατί εκεί μιλάει ο Θεός, μη μου βγάλει τα άπλυτα στη φόρα. Φοβόταν να μπει. Εμείς δεν φοβόμαστε να μπούμε, αδερφοί, στην παρουσία του Θεού. Χάθηκε αυτός ο φόβος μας, μη γέννητο να χαθεί αυτός ο φόβος του Θεού. Διότι εν Χριστώ Ιησού ούτε περιτομή έχει ισχύ και δύναμη, ούτε ακροβιστία. Τι θα πει περιτομή? Ο νόμος, ούτε ακροβιστία, κάνω ό,τι θες. Αυτά δεν έχουν δύναμη. Τι έχει δύναμη? Νέα κτήσεις. Και το νέα κτήσεις άρχισε με την αναγέννηση, αλλά δεν τελειώνει. Πρέπει να βλέπουμε ως εν κατόπτρο, μέσα από το Ευαγγέλιο δηλαδή του Χριστού, τη δόξα του Χριστού, και να μεταμορφωνόμαστε κατά τη δόξα του Χριστού κάθε μέρα δια του Πνεύματος του Αγίου.
κάθε μέρα να είμαι νέα κτήσης, να είμαι πιο ευλογημένος από χτες, πιο υπάκουος, πιο μετανοημένος, με λιγότερα λάθη, με λιγότερα λόγια, με λιγότερα πάθη. Δεν είναι να μου έχει κόψει το τσιγάρο ο Χριστός και εγώ να ξανακαπνίζω. Δεν συμβαίνει, λέω ένα χοντρό παράδειγμα. Μου κόψει το τσιγάρο ο Θεός και κάπου και ένα τσιγαράκι, τ' άκουσα. Ένα τσιγαράκι είναι αμαρτία και μάλιστα από κήρυκες. Ένα τσιγαράκι ρε, την ημέρα είναι αμαρτία. Μια πορνεία, πορνίτσα την ημέρα είναι αμαρτία. Άντε το μήνα είναι αμαρτία. Μα τι είναι αυτά που λες τώρα? Τι είναι αυτά που λέμε τώρα? Να προσέχουμε αδερφοί. Και τώρα να μιλήσω και για μας. Στους γάμους. Προσέξτε πως ερχόσαστε. Ο γάμος δεν είναι μια ιδιαίτερη ημέρα για να δείξουμε το κοσμικό μας φρόνημα. Είναι μια μέρα να ευχαριστήσουμε το Θεό για το θαύμα που έκανε με τους δύο αυτούς νέους και να προσευχηθούμε να τους ευλογήσει ο Θεός. Και βλέπω στους γάμους να μπαίνουν μέσα πρώτα-πρώτα με κάτι τα κούνια τόσα. Άντε τόσα. Καλό είναι. Θα μου λέει και η γυναίκα μου το είπε. Μου λέει αμαρτία είναι το τακούνι. Ρε παιδάκι μου, δεν είναι τίποτα αμαρτία. Και σε σκάλα να ανέβεις και δει τους ξυλοπόδαρους. Δεν είναι αμαρτία. Το πνεύμα που το κάνεις είναι αμαρτία. Γιατί το κάνεις? Γιατί φοράς αυτά τα τακούνια τα τόσα που είναι σαν στιλέτο και ας πέσεις από εκεί πάνω και ας σκοτωθείς κιόλας? Γιατί το κάνεις? Και αν φαίνεσαι πιο ωραία, πιο ψηλή, τα πόδια σου πιο νόστιμα. Αυτό θέλει η χριστιανή. Αυτό θέλουμε, αυτό θέλεις. Καταλαβαίνετε αδερφοί πόσο προσεκτική και πόσο σοβαρό είναι το θέμα αυτό? Δεν είναι αδερφοί αγαπητοί να παίξουμε με το Θεό. Αν θες να φορέσεις τα κούνια φόρατα ρε παιδί μου. Και ποιος θα σου πει γιατί φοράς? Εγώ πάντως ποτέ δεν έχω πει και δεν θα το πω. Αλλά να εξετάζουμε ό,τι κάνουμε, γιατί το κάνουμε. Τι σημαίνει αυτό? Πώς παίρνουμε? Όταν παίρνουμε αυτά τα μεγάλα τα τακούνια, όταν έχουμε αυτά τα μεγάλα ντεκολτέ, όταν κάνουμε τα μαλλιά, σιγά, όταν κάνουμε τα μαλλιά μας πέρα δόθε, γιατί το κάνουμε? Θα γίνετε πιο όμορφες? Θα γίνετε πιο κομψές? Πιο ρεζίλι θα γίνετε? Στα μάτια του Θεού, όχι των ανθρώπων. Και οι μανάδες καμαρώνουνε. Πάμε να δεγοράσουμε παπούτσια. Είναι και μερικές αδερφές που φοράνε πολλά παπούτσια και τις λέω 40 ποδαρούσες. Έχουν μια ντουλάπα γεμάτη παπούτσια. Εντάξει, χαλάλι τους. Δουλεύουν, τα βγάζουν, δεν είναι και το πρόβλημα. Το πρόβλημα είναι γιατί το κάνεις, πώς παίρνεις. Πώς παίρνεις στον εαυτό σου, στα παιδιά σου, στην οικογένειά σου, στον άντρα σου, στη γυναίκα σου, στη ζωή σου. Εάν σπέρνεις τη σάρκα, τότε δεν έχεις πεθάνει για τον κόσμο. Και δεν έχει πεθάνει και ο κόσμος για σένα. Δεν υπάρχει θάνατος. Υπάρχει βρικόλακας. Ξαναβγήκε ο παλιός άνθρωπος, πετάχθηκε για πάνω άγριος, σκληρός. Και ξέρετε αδερφοί τι σκληροί άνθρωποι γίνονται αυτοί? Δεν είναι και ψέματα. Όχι, θα γίνω σαν... Ήρθε μια πρώην αδερφή, είδε μια αδερφή με τα άσπρα μαλάκια της, τα γκρίζα δηλαδή, που είναι πολύ ωραία αδερφή, και της λέει: «Αχ, πόσο σε λυπάμαι, πώς κατάντησες έτσι με αυτά τα ρούχα, με αυτά τα μαλλιά, πόσο σε λυπάμαι». Άκου τώρα. Γίνονται σκληροί άνθρωποι. Μετά κατηγορούνε, ψεύδονται. Γιατί η καρδιά τους έχει στρίψει, έχει χαλάσει. Αδερφοί μου αγαπητοί, σας παρακαλώ στο όνομα του Χριστού να μάθουμε να σπέρνουμε στο πνεύμα. Ποτέ κανείς μας δεν θα έρθει να σου πει, και δεν θέλω και κανείς σας να έρθει να μου πει τα λάθη μου. Τα ξέρω τα λάθη μου. Δεν θέλω να έρθεις να με ελέγξεις. Και άμα θέλω εγώ να πάω και στην αμαρτία και να με ελέγξεις, θα πάω. Και αν θέλω εγώ να βάλω και μπερούκα και να με ελέγξεις, εγώ θα τη βάλω. Και αν θέλω εγώ να βάψω τα μαλλιά μου ξανθούλιγα, θα τα βάψω.
δεν είναι να ελέγχουμε ο ένας τον άλλον, είναι να φοβόμαστε το Θεό. Το Θεό να φοβόμαστε. Γιατί ο Θεός είναι αγάπη, αλλά δεν εμπέζεται, είναι πυρ καταναλύσκων. Και πάει στην ευχή για τον εαυτό μας, το παίρνουμε απόφαση, αλλά μην παρασέρνουμε τα παιδάκια μας. Τα σκάνδαλα θα έρθουν μέσα στην Εκκλησία. Εξάπαντος, λέει η Γραφή. Δεν γίνεται μέσα σε μια Εκκλησία να μην έρθουν τα σκάνδαλα. Αλλά πρώτον, μακάριος όποιος δεν σκανδαλιστεί εν εμεί. Επειδή εγώ έκανα λάθος, θα σκανδαλιστείς εσύ. Γιατί? Σε μένα βλέπεις εσύ τον Χριστό. Επειδή κάποιος άλλος έκανε λάθος, θα σκανδαλιστεί. Γιατί? Εμείς βλέπουμε στον Χριστό, δεν βλέπουμε στους ανθρώπους. Πρώτον λοιπόν, μακάριος. Δεύτερον, ουέ εις αυτούς που φέρουν τα σκάνδαλα. Και πώς φέρουν τα σκάνδαλα? Είτε με την εμφάνιση, είτε με τις επιθυμίες της καρδιάς τους, είτε με την αλαζονία του βίου, είτε με την ανυπακοή τους στο θέλημα του Θεού και με την έλλειψη του φόβου του Κυρίου. Και τρίτον, τα σκάνδαλα εξάπαντος θα έρθουν, γιατί μέσα από τα σκάνδαλα θα αποδειχθούν, θα φανερωθούν και οι δόκιμοι και οι αδόκιμοι. Τελειώνοντας λοιπόν, όσοι περιπατήσωσι κατά τον κανόνα τούτο, κοιτάξτε τι λέει τώρα ο Απόστολος Παύλος, δεν θα περπατήσετε όλοι. Φοβερό δεν είναι? Και σήμερα μας το λέει ο Λόγος του Θεού και λυπάμαι. Όσοι περιπατήσουσι κατά τον κανόνα τούτο, σ' αυτούς θα έρθει η ειρήνη και το έλεος, γιατί θα είναι ο Ισραήλ του Θεού. Αυτή θα είναι η δυνατή στο Θεό. Αυτή είναι η Εκκλησία του Χριστού. Δεν είναι ο Ισραήλ εκείνος, είναι ο Ισραήλ ετούτος. Η πόλη του Θεού του ζώντος, η επουράνιος Ιερουσαλήμ. Όσοι περπατήσουν κατά τον κανόνα του Ευαγγελίου, σε αυτούς θα έρθει η ειρήνη του Θεού και ο Θεός της ειρήνης, σε αυτούς θα έρθει το έλεος του Θεού. Και αυτοί στα μάτια του Θεού ονομάζονται Ισραήλ του Θεού. Και διαχωρίζει και τη θέση του. Στο εξής, κανένας να μην μου δίνει ενόχληση. Μην με ενοχλείτε με λόγια πολλά. Τι έκανε αυτός, τι έκανε εκείνος, τι είπε αυτός, τι είπε εκείνος. Έτσι λέει ο Παύλος. Δεν το λέω εγώ. Με να με ενοχλείτε. Δεν είμαι Παύλος. Εγώ είμαι ένας άθλιος και ούτε ιδανός. Μην με ενοχλείτε, λέει στο εξής. Για όλα αυτά, μη μου λέτε τίποτα για όλα αυτά, γιατί εγώ βαστάζω στο σώμα μου τα στίγματα του Χριστού. Ξέρετε ποιος μιλάει? Αυτός τον οποίον έδιραν, βασάνισαν, μαστίγωσαν και κάθεται τώρα με τέτοια υπομονή, με κάτι τέτοια γλυκύτητα, διδάσκει τους αδελφούς στη Γαλατία, γιατί τους αγαπάει, γιατί καίγεται η καρδιά του να έχουν καλή συνέχεια, να πάνε καλά τα πράγματα στη ζωή τους. Αμήν, αδερφοί. Και σας ομολογώ, αλήθεια σας λέω, Θεός ξέρει, σήμερα καίγεται η καρδιά μου. Δεν ξέρω γιατί, δεν ανέβηκα για να σας τα πω αυτά. Εγώ ανέβηκα για να τελειώσω γρήγορα γρήγορα και να αρχίσουμε από την άλλη την Πέμπτη την αρπαγή της Εκκλησίας. Καίγεται η καρδιά μου να έχουμε καλή συνέχεια. Βλέπω νέα παιδιά, βλέπω νέα κορίτσια, βλέπω μεγαλύτερους. Να έχουμε καλή συνέχεια, αδερφοί, ευλογημένη συνέχεια, ένδοξη συνέχεια, ώστε τότε στο τέλος να μας δοθεί πλουσίως η είσοδος στη Βασιλεία των Ουρανών. Να μην είναι μάταιος ο κόπος μας. Αμήν. Να έχουμε καλά αποτελέσματα, αδέλφια μου, σας παρακαλώ. Γι' αυτό να μάθουμε από σήμερα τουλάχιστον, πρώτος εγώ, να σπέρνουμε στο πνεύμα και όχι στη σάρκα. Ούτε με επιθυμίες σαρκός, ούτε με επιθυμίες των οφθαλμών, ούτε με την αλαζονία του βίου. Ο Θεός να μας φυλάξει.